Εδώ είμαστε, επιστρέφουμε για το δεύτερο μέρος της εκπομπής μας. Συνεχίζουμε με την υπόλοιπη ειδησιογραφία της ημέρας. Υποκατάληψη τελεί το Πανεπιστήμιο Κρήτης στο Ρέθυμνο, στην Πανεπιστημιούπολη του Γάλλου, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Συλλόγου Φοιτητών, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την υποχρηματοδότηση των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων της χώρας μας, όπως επίσης και για το θέμα της σίτησης και της μεταφοράς των φοιτητών στο Πανεπιστήμιο. Πάμε να δούμε το βίντεο. Υποκατάληψη τελεί Πανεπιστημιούπολη του Γάλλου στο Ρέθυμνο μετά από σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Φοιτητικών Συλλόγων του Ιδρύματος που πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Τετάρτης. Οι φοιτητές ζητούν μεταξύ άλλων αύξηση της χρηματοδότησης για την παιδεία, πλήρη κατάργηση του νόμου Διαμαντοπούλου, άμεση πρόσληψη διδακτικού και διοικητικού προσωπικού με κατοχυρωμένες συλλογικές συμβάσεις, καθώς και δημόσια και δωρεάν σίτηση, στέγαση και μεταφορά για όλους. Κόπηκαν συγκεκριμένα 700 άτομα από το δικαίωμα της δωρεάν σίτησης εξαιτίας της χρηματοδότησης και εξαιτίας του μνημονιακού μέτρου της εφαρμογής του 23% του ΦΠΑ στην εστίαση. Επίσης, οι μεταφορές που γίνονται από και προς το Πανεπιστήμιο έχουν αυξηθεί οι τιμές τους πάλι και ζητάμε και από το Δήμο και από την Περιφέρεια να δώσουν κάποια έκτακτη εισφορά προκειμένου το εισιτήριο να μειωθεί και η μηνιαία κάρτα. Αυτή τη στιγμή, ενώ και εμείς έχουμε αυτές τις δράσεις που έχουμε βάλει για τις επόμενες μέρες, βλέπουμε ότι βγαίνει και ανακοίνωση από την Βρετανία, η οποία λέει ότι το 2016 το Πανεπιστήμιο στο Ρέθυμνο δεν θα μπορεί να λειτουργεί, το Πανεπιστήμιο Κρήτη συνολικά και στο Ρέθυμνο και στο Ηράκλειο. Δεν φτάνουν τα έξοδα, δεν φτάνουν τα χρήματα ούτε για τα έξοδα για το ρεύμα. Και το πιο σημαντικό είναι ότι αυτή τη στιγμή χρειάζεται και μεγαλύτερη πρόσληψη καθηγητών και προσωπικού και μεγαλύτερη χρηματοδότηση για τη σίτηση, τη στέγαση και τη μεταφορά των φοιτητών και για τα τεχνικά έξοδα του λειτουργίας του Πανεπιστημίου. Η κατάληψη θα συνεχιστεί μέχρι την επόμενη Τρίτη, οπότε και θα πραγματοποιηθεί νέα Γενική Συνέλευση των Φοιτητών προκειμένου να αποφασίσουν το μέλλον των κινητοποιήσεών τους. Αύριο Παρασκευή προγραμματίζουν κινητοποίηση στη Λέσχη, ενώ την ερχόμενη Δευτέρα θα συμμετέχουν στο Παγκρίτιο Πανεκπαιδευτικό Συλλαλητήριο. Καλούμε όλους τους φοιτητές από τα υπόλοιπα πανεπιστήμια της Κρήτης στο Παγκρίτιο Πανεκπαιδευτικό Συλλαλητήριο στο Ρέθυμνο, καθώς και όλους τους μαθητές και τους δασκάλους και τους καθηγητές, για να υψώσουμε όλοι μαζί τις φωνές μας απέναντι στην καταβαράτρωση της δημόσιας παιδείας και να διεκδικήσουμε μια δημόσια παιδεία δωρεάν για όλους, για να μπορούν όλοι να έχουν ισότερες ευκαιρίες απέναντι σε αυτή την κατάσταση. Συνεχίσουμε με ένα άλλο θέμα που αφορά στους φοριακούς, καθώς υπάρχουν καταγγελίες από συνδικαλιστικούς εκπροσώπους του κλάδου ότι έχουμε προπυλακισμούς φοριακών από ανθρώπους οι οποίοι φαίνεται να χρωστούν μεγάλα ποσά προς το δημόσιο, ενώ την ίδια ώρα προβληματισμός κυριαρχεί στον κλάδο των εφοριακών και για το γεγονός ότι υπάρχει, παρατηρείται, υποβάθμιση στο σώμα δίωξης οικονομικού εγκλήματος. Καθημερινό φαινόμενο τείνουν να γίνουν οι προπυλακισμοί εφοριακών υπαλλήλων κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης των καθηκόντων τους εντός και εκτός υπηρεσίας. Όπως οι ίδιοι επισημαίνουν μετά και το πρόσφατο περιστατικό στο Αμίντε, όπου υπάλληλοι της εφορίας, μετά από μήνυση της φορολογούμενης που ήλεχαν, βρέθηκαν στα κρατητήρια, αισθάνονται απροστάτευτοι από την πολιτεία. Εάν δεν παρανέβαινε ο Υπουργός, θα περνούσαν όλη τη νύχτα στο κρατητήριο. Δηλαδή, κάνοντας τη δουλειά του ο εφοριακός, μπορεί να βρεθεί ξαφνικά και στη φυλακή. Είμαστε υπεράσπιστοι ακόμα και σε σωματικό προπυλακισμό. Αλλά μέχρι στιγμής, προς το παρόν τουλάχιστον, αυτά τα περιστατικά που μπορούμε να σας πούμε είναι για λεκτικούς προπυλακισμούς. Στα Χανιά δεν έχουν αναφερθεί περιστατικά άσκησης σωματικής βίας, ωστόσο δεν λείπουν οι λεκτικοί προπυλακισμοί και οι ύβρις. Έχουμε περιστατικό που πήγαν συνάδελφοι το καλοκαιράκι, τώρα πρόσφατα, σε ταβέρνα της πόλης μας, κάνοντας έλεγχο, βλέποντας ότι δεν έχει κοπεί παρά μόνο δύο αποδείξεις, ενώ ήταν γεμάτη η ταβέρνα. Αυτοί που ξεσηκώθηκαν να φωνάξουν τελικά και να διαμαρτυρηθούν ήταν οι θαμώνες της ταβέρνας. Δηλαδή αυτοί για τους οποίους δούλευαν οι εφοριακοί. Την ίδια ώρα ο κλάδος των εφοριακών είναι ανάστατος, καθώς λόγω των αποσπάσεων εφοριακών στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων ουσιαστικά βρίσκεται πρώτον πυλών η κατάργηση του σώματος δίωξης οικονομικού εγκλήματος. Από τα 740 άτομα να καταργούνται 500 θέσεις και να πηγαίνουν στη Γενική Γραμματεία Εσόδων. Υποθέσεις που αυτοί έλεγξαν και που ήταν όριμες για να βγουν τα πρόστιμα ή οτιδήποτε θεωρούνται, και που μεταφέρονται στις αντίστοιχες ΔΟΗ, θεωρούνται απλά πληροφορίες, πληροφοριακά δελτία, που σημαίνει
ότι για αυτές τις υποθέσεις που είναι όριμες για να προκύψει κάποιο αποτέλεσμα, πρέπει να ξεκινήσει ο έλεγχος από την αρχή. Δεν ξέρουμε πού θα πάνε, σε ποιες δόη θα πάνε αυτοί που αποσπώνται στην Γενική Γραμματεία. Αυτοί που θα μείνουν, δεν ξέρουμε τι δουλειά θα κάνουν και σε ποια, μήπως λιμνάσουν και μεγάλες υποθέσεις που έχουν ξεκινήσει να ελέγχονται. Εν τω μεταξύ, εφοριακοί αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο να προβούν σε κινητοποιήσεις λόγω των παραπάνω στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Τώρα είμαστε σε περίοδο που θα κάνουμε συνελεύσεις. Ο κλάδος είναι ανάστατος. Αυτές οι διαμαρτυρίες, παρόμοιες διαμαρτυρίες, έχουν εκφράσει και άλλοι σύλλογοι της χώρας, να μην σας πω στο σύνολό τους. Κυρίως πρωτοπόρος είναι και που έχει και τα περισσότερα μέλη, είναι ο Σύλλογος Αττικής και Κυκλάδων. Είναι ο μεγαλύτερος σύλλογος στη χώρα, τα πρωτοβάθμια. Αλλά και η Ομοσπονδία εκεί που ανατολίζεται. Λοιπόν, αυτά σε ό,τι έχει να κάνει και με τους εφοριακούς υπαλλήλους. Πάμε σε αυτό το σημείο, σε διαφημίσεις. Σε λίγο θα επιστρέψουμε με το τρίτο μέρος της εκπομπής μας και την αθλητική μας ενότητα.